Πάμε τώρα, όμως πάμε. Πάμε. Στον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό εξωτερικών. Καλημέρα σας, κύριε Κότσιρα. Καλημέρα, κυρία Κοραή. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Πώς παρακολουθείτε αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε μετά και στα δικά σας, γιατί και εσείς δεν τα πάτε πολύ καλά. Κοιτάξτε, κυρία Κοραή, εμείς σε ένα εσωτερικό ζήτημα που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Προφανώς όσα βλέπουμε είναι κατά την άποψή μου την προσωπική λυπηρά, υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι το να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση συγκροτημένη σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα είναι ποφελία της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και του ευρύτερου πολιτικού συστήματος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτά που διαδραματίζονται θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν με τον α ή β τρόπο, διότι η εικόνα αυτή που εκπέμπεται προς τα έξω σίγουρα δεν είναι θετική, κυρίως για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δίνη όπως φαίνεται, αλλά από την άλλη θεωρώ ότι δεν προσφέρουν και τίποτα στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο που πρέπει να υπάρχει. Ναι. Ωραία. Σωστό. Πάμε λοιπόν. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς προχωράμε. Τα προβλήματα των πολιτών είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να προχωρήσει η χώρα μπροστά, παραγωγικά, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια στο να το πετύχουμε μετά από πολλές επιτυχίες που έχει αυτή η κυβέρνηση 6 χρόνια περίπου τώρα. Σίγουρα η Ελλάδα είναι καλύτερη το 2024 από το 2019. Αλλά προφανώς υπάρχουν και πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Τι πρέπει να διορθώσετε, κύριε Κότσιρα? Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμιστικού επίπεδου όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε, κυρία Κοραή, που θέλω ήταν η Ελλάδα. Θέλω τι θα διορθώσετε. Αφήστε, δεν θέλω να μου λέτε. Ξέρετε, τα καλά φαίνονται. Τα αρνητικά. Τι απαντάτε στα αρνητικά του κόσμου? Γιατί πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα καλά που έχουν γίνει. Γι' αυτό το αναφέρω. Προκειμένου να προχωρήσουμε πιο προωθημένα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν μπει βάσεις πάνω στις οποίες εμείς πατάμε για να πάμε ακόμα πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες του, την καθημερινότητά του. Κάθε φορά ο Πρωθυπουργός θέτει ζητήματα καθημερινότητας, είτε αυτό είναι η ακρίβεια, είτε είναι η ασφάλεια, είτε είναι τα θέματα υγείας. Ο ίδιος έχει θέσει προτεραιότητες και αναφέρεται συχνά και καθημερινά στα θέματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι προσέγγιση των αναγκών του πολίτη ακόμα πιο εντατικά, να φουγκραστούμε ακόμα πιο ενδελεχώς τις ανάγκες της κοινωνίας του 2024, προκειμένου το 2027 που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, να μπορέσει συνολικά η ελληνική κοινωνία να κρίνει το έργο της κυβέρνησης. Πάντως το ξαναλέω, χτίζουμε πάνω στα καλά που έχουν γίνει. Ωραία. Δεν εφησυχάζουμε και προχωράμε πιο κοντά στον πολίτη. Λοιπόν, να πάμε και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία πραγματικά παρακολουθούμε όλα αυτά, όλη αυτή την επιθετική ρητορική του κυρίου Ερντογάν και όλη αυτή την που παραπέμπει σε νεοοθωμανισμούς κλπ. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Σίση μετά από 12 χρόνια και ενώ η Αθήνα πόνταρε σε αυτήν την συνεργασία της με την Αίγυπτο. Μπαίνει σε σε κίνδυνο η Ελληνο-Αιγυπτιακή συμφωνία για, για την ΑΟΣ. Κυρία Κοραή, κοιτάξτε, η σχέση της Αθήνας με το Κάιρο έχει σφυριλατηθεί πολύ σοβαρά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα λοιπόν στηρίζει σταθερά την Αίγυπτο, μια χώρα με πολύ μεγάλη ασφάλεια και με πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της Μεσογείου. Προφανώς παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, αλλά η θέση της Ελλάδας δεν ετεροκαθορίζεται. Είναι μια θέση αρχών, είναι μια θέση που είναι βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και σε διάφορες ρητορικές που τυχόν αναπτύσσονται κατά καιρούς, εμείς ξέρετε, βασιζόμαστε στις αρχές του διεθνούς δικαίου, με αυτές πορευόμαστε, έχουμε αναπτύξει και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί επηρεάζει την ευρύτερη γειτονιά, τη μια σύνθετη γειτονιά, μια ταραγμένη γειτονιά αυτήν την περίοδο, ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, με προμετωπίδα τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η οποία οδήγησε στο να είναι η χώρα μας αυτή τη στιγμή εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που δείχνει την πολύ μεγάλη αναγνώριση που Ο Ερντογάν μας ανησυχεί, κύριε Κότσιρα.
Κοιτάξτε, η σχέση μας με την Τουρκία. Γιατί ο Ερντογάν συνέχεια ανοίγει καινούριους χάρτες, προστάτει την Ελλάδα, προστάτει άλλες χώρες, αμφισβητεί όλη την εθνική γραμμή της Ελλάδας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τι γίνεται? Ναι. Πρώτον, η σχέση μας με την Τουρκία δεν είναι ούτε εύκολη ούτε απλή. Είναι μια σχέση δύσκολη και μια σχέση σύνθετη. Οι θέσεις της Ελλάδας όμως δεν είναι θέσεις της Ελλάδας μόνο. Είναι θέσεις οι οποίες είναι βασισμένες στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι' αυτό το λόγο εμείς πορευόμαστε με αυτό το γνώμονα. Οι διεκδικήσεις που τυχόν ακούγονται από την γειτονική χώρα είναι προφανώς παράνομες και ενάντια στο διεθνές δίκαιο αξιώσεις, τις οποίες διαχρονικά προβάλλει η Τουρκία. Εμείς όμως έχουμε βάση των ισχυρισμών μας και των δικαιωμάτων μας πάνω στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό πορευόμαστε και γι' αυτό έχουμε έντονη αξιοπιστία σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. Με αυτό θα συνεχίσουμε. Και να συνομιλούμε με τη γειτονική χώρα δεν σημαίνει επουδενή ότι συμφωνούμε. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία. Αλλά από την άλλη, οφείλουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάνουμε βήμα πίσω σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας κυριαρχία, η οποία, το ξαναλέω, είναι δομημένη, βασισμένη πάνω στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Οπότε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, είναι πυλώνας αξιοπιστίας σε μια πολύ σύνθετη περίοδο, νομίζω ότι αυτά τα κρατάμε, χτίζουμε πάνω σε αυτά πολύ μεθοδικά, με πολύ σοβαρές διπλωματικές κινήσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιαλαπετρίτη, και βλέπουμε ότι η χώρα μας με σταθερά βήματα έχει ενισχύσει και το διπλωματικό της κεφάλαιο και την αμυντική της ισχύ και την αξιοπιστία της έναντι όλων των συνομιλητών της. Ωραία. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο κέρδος που θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει και το επόμενο διάστημα ώστε να προωθηθούμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοτσίδα, να είστε καλά. Καλημέρα.